καλή χρονιά και τα είπαμε. Σαν σήμερα, αργά το βράδυ, πριν από ένα χρόνο, όλοι οι Φλωρινιώτες ταρακουνηθήκαμε από έναν ισχυρό σεισμό. Ένα σεισμό ο οποίος έκανε την εμφάνισή του μετά από πολλά χρόνια, όπως λένε τα στατιστικά στοιχεία, και ανησύγησε και τους κατοίκους. Ευτυχώς, για το μέγεθος του σεισμού και για τα χαρακτηριστικά που είχε ο σεισμός, η περιοχή μας δεν υπέστη σημαντικές ζημιές. Είναι ευτυχές το ότι τόσο οι οικοδομές αντέξανε, ήταν λίγες σχετικά οι υλικές ζημίες, αλλά πολύ περισσότερο δεν είχαμε ούτε θύματα, αλλά ούτε τραυματισμούς. Αμέσως εκείνο το βράδυ συντονιστήκαμε και βρεθήκαμε καταρχήν στην πυροσβεστική υπηρεσία, ο Δήμαρχος, αλλά και οι άλλοι φορείς, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας τόσο του Δήμου όσο και της περιφέρειας, και μετά εγκαταστήσαμε το στρατηγείο στο οίκημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, στο παλιό στρατόπεδο του πυροβολικού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε εκείνη την εξόρμηση εκείνο το βράδυ, πριν από ένα χρόνο, τους έστωλους, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας, που αμέσως βγήκανε στους δρόμους με αναμένους τους φάρους για να δώσουν την αίσθηση της παρουσίας, της κρατικής παρουσίας στους πολίτες, αλλά και να δώσουν κατευθύνσεις. Αντέδρασαν οι πολίτες ψύχρεμα. Και γι' αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα που είχαμε τους μετασεισμούς δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά και η πολιτεία αμέσως αντέδρασε στο αίτημα το οποίο κατατέθηκε για να κηρυχθεί την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αμέσως την μεθεπόμενη μέρα κηρύχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά και όπως θυμάστε, την επομένη του σεισμού ξεκίνησε η χιονόπτωση, μια σφοδρή χιονόπτωση, η οποία ανάμεσα στα άλλα είχε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές κοινότητες, σε μερικές δε από αυτές ήταν πολύ όρια. Καθώς δεν ήταν δυνατόν τα συνεργεία να προσεγγίσουν στις περιοχές όπου από πτώσεις δέντρων είχαν κοπεί τα καλώδια και έπρεπε να αποκατασταθούν. Επίσης, προχωρήσαμε και με απόφαση, με κοινή υπουργική απόφαση, δίνεται βοήθημα, κρατική αρρωγή σε όσους έχουν υποστεί στα σπίτια τους ζημιές, στις οικοδομές τους και έχουν καταθέσει και έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν και ορισμένοι έχουν καταθέσει και τις σχετικές αιτήσεις. Από πληροφορία που έχω, να υπενθυμίσω ότι την επομένη του σεισμού στελέχη μηχανική της ΔΑΕΦ από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν και κάνανε επισκέψεις, κάνουν αυτοψίες για να διαπιστωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτι. Οριοθετήθηκε η περιοχή, χρειάστηκε να γίνει και συμπληρωματική οριοθέτηση της περιοχής, καθώς κάποιους από τους οικισμούς που είχαν παρατηρηθεί και είχαν καταγραφεί ζημιές δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική την απόφαση. Και βρισκόμαστε τώρα στην φάση, στο στάδιο της υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχω από την ΔΕΕΦ Βορείου Ελλάδος, 170 αυτοψίες έχουν πραγματοποιηθεί και ταυτόχρονα είναι αιτήσεις για αυτοψίες, αλλά και ταυτόχρονα για άδειες επισκευής ή ανακατασκευής. Συνεχίζονται να γίνονται οι επισκέψεις από μεριάς των μηχανικών της ΔΕΕΦ για να διαπιστωθεί τι ακριβώς πώς ακριβώς μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία των αιτήσεων, των επιχορηγήσεων, της κρατικής αρρωγής αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να επισκευάσουν ή να κατασκευάσουν τα οικήματα στα οποία υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Ευχόμαστε να μην έχουμε ξανά επίσκεψη του Αγγέλαδου και
πολύ περισσότερο να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί και μάλιστα η πρόληψη και η έγκαιρη και ο καλύτερος συντονισμός είναι αυτός ο οποίος θα μειώσει όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συμπολίτες, αλλά πολύ περισσότερο εκείνα τα στελέχη της κρατικής μηχανίας που άμεσα θέσανε τον εαυτό τους στην υπηρεσία και βοήθησαν ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο συντονισμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, υπάρχει ένας προβληματισμός και ανησυχία στους πολίτες για την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα, αν θα επαναλειτουργήσει και πότε? Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν την άμεση ευθύνη για την υποβολή αίτησης και για την ίδια την αξιολόγηση της κατάστασης της ιδιοκτησίας. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής έχει απευθυνθεί σε μηχανικό, ο οποίος έχει συντάξει, έχει κάνει την αυτοψία, έχει κάνει μία έκθεση και έχει υποβάλει, από ό,τι ξέρω, συγκεκριμένη πρόταση στην Εκκλησιαστική Επιτροπή και είναι καθαρά θέμα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. Δεν είναι η ευθύνη της Περιφέρειας. Εμείς είμαστε δίπλα και θα συνδράμουμε σε οποιαδήποτε απόφαση πάρουν οι δύο αυτοί οι φορείς που σας είπα, η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Αγίας Παρασκευής και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Αν θα χρειαστεί κάποια χρηματοδότηση, μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν την καταρχήν θα πρέπει να δούμε σε τι απόφαση θα καταλήξουν. Ποια θα είναι η απόφαση των φορέων τα οποία σας είπα. Σε ό,τι έχει σχέση με τις αιτήσεις που αναφέρατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, γενικά υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να υλοποιηθούν όλα αυτά? Ναι, θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και από εκεί και πέρα να γίνουν και οι συγκεκριμένες αυτοψίες. Μάλιστα σήμερα, για να φύγουμε ξέχωρα από την κρατική αρρωγή και τις διαδικασίες, σήμερα υπέβαλε αίτημα ο Δήμαρχος Φλόρινας προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης το απέστειλε το αίτημα με θετική εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρξει παράταση της κήρυξης της περιοχής μας για άλλους 6 μήνες σε κατάσταση έκθετης ανάγκης. Ήδη είμαστε σε κατάσταση έκθετης ανάγκης και ζητείτε για συγκεκριμένους λόγους να υπάρξει άλλη μία παράταση 6 μηνών. Κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δεν θα κάνω ερώτηση, αλλά θα θέσω ένα θέμα. Θα μπορούσαμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης να έχουμε ένα κατάλογο με τους δικαιούχους, τους συνόπληκτων, να γνωρίζει και ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν αρκεί μόνο να κάνουμε έργα και να βοηθάμε τον κόσμο, αλλά πρέπει και να φαίνεται και αυτός, για να λάβει και ο κόσμος γνώση βάσει του καταλόγου. Καταρχήν, τους καταλόγους δεν τους έχουμε και εμείς, γιατί αυτό αποτελεί αρμοδιότητα άλλης αρχής. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν αυτά εδώ τα στοιχεία, γιατί είναι θέμα της ΔΑΕΦ. Αν μπορούν, καταρχήν, αν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Ναι.